ξέδες και ζουγούνια και θαλάσσινα πουλιά. Σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά. Την Κυριακή, ο Σύλλογος Μικρασιατών Κρήτης, ο Άγιος Πολύκαρπος, τίμησε τους πρόγονους και πατριώτες που δεν κατάφεραν να έρθουν έναν αιώνα πριν στην μητέρα Ελλάδα, μένοντας στα ματωμένα χώματα της Μικρασίας. Την ερχόμενη Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος θα φροντίσει ολόκληρο το Ηράκλειο να πάρει την ευωδιά από τη γη της Ιωνίας. Το μικρασιατικό άρωμα θα πλημμυρίσει το Ηράκλειο και το δικό του βαζάκι θα ανοίξει στο κηποθέατρο Νίκος Χατζαντζάκης στις 9. Και αφού το σούρουπο έχει έρθει γλυκά. Οι βουρλιώτες ήταν περισσότερο ατίθασοι άντρες. Ήταν δηλαδή μέσα στα παράλια θεωρείται ότι ο βουρλιώτης είναι βουρλιώτης. Ήταν πολεμιστές. Αυτό το διαβάζω, το έχω ακούσει. Είχαν ένα ταπεραμέντο τέτοιο πάντα. Και εγώ όταν έπαιζα και μπάλα, λέγα «Καλώς στους βουρλιώτες». Θείο μου τον νησιώτη, ο παππούς μου είχε πεθάνει, αδερφός του παππού μου, ο οποίος φορούσε ακόμα σαλβάρια. Έμοιαζε η ενδυμασία η βουρλιώτικη με λίγο την κριτική βράκα κάπως στη Βάνια και ένα γυλαίκο άσπρο πουκάμισο και ένα μικρό σαν φεσάκι ήταν, δεν είναι το ψηλό, αλλά σαν ένα καπελάκι τετράγωνο, έτσι με γωνίες. Ήπευε, είχε άλογα, είχε στις μαλάδες κτήματα. Και όπως έγραψε η μοναδική διδό Σωτηρίου, ώρες ολόκληρες τριγύριζαν μέσα στα μπεζεστένια και στα ζωκάκια της Μύρνης, ήσαμε που με βρήκε η νύχτα. Ομορφοστολισμένες κυράδες κατεβαίνανε για τις λέσχες, τα προβέγγερα και τις γιαβάν σουπέδες. Είσαι όμορφη, το ξέρεις, είσαι πολύ όμορφη. Παρασκευή και 13 λοιπόν, στο μεγάλο κηποθέατρο όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, ο Σύλλογος Μικρασιατών Κρήτης, ο Άγιος Πολύκαρπος, μου δίνει την τιμή για άλλη μια χρονιά να παρουσιάσουμε την εκδήλωση, την κεντρική εκδήλωση της χοροδίας μας. Από τον Ήφιο, από τα βουρλά, από τα λάτσα, έτσι, έτσι, ακούγονται φυσικά και ακούγονται αυτά, αλλά δεν θα σας τα πούμε τώρα. Θα πρέπει να τα δείτε, θα πρέπει να έρθουν οι Ηρακλειώτες να ακούσουν και να δουν αυτή την παράσταση, γιατί πραγματικά είναι μια παράσταση από καρδιάς. Εμένα τουλάχιστον με έχει συγκινήσει αφάνταστα όλη αυτή η προσπάθεια του συλλόγου μας. Γιατί βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους, δίνουν κομμάτι από τον χρόνο τους, από τη ζωή τους. Παρασκευή και 13, 9 το βράδυ, θα θέλω να καλέσω σε όλο το Ηράκλειο να έρθει στο κηποθέατρο και δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο ότι το κηποθέατρο εκείνη τη βραδιά θα μυρίζει Σμύρνη. Έχει γίνει μια δουλειά τώρα 9 μήνες, μια πολύ καλή δουλειά που πιστεύουμε ότι θα φανεί. Σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά, με ένα ξέδες και